Mega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Εικόνες χάους στα νοσοκομεία της Κίνας. Η Δύση αμφισβητεί τα στοιχεία που δίνουν οι κινέζικες αρχές. Εκτιμήσεις για 250 εκατομμύρια κρούσματα σε ένα μήνα. Σε αναμονή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος για τη λήψη μέτρων, που κατέληξε η απογευματινή εκτακτή σύσκεψη του Υπουργού Υγείας με τους επιδημιολόγους. Σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν ποντάρει στον εθνικισμό. Νέο ανθεληνικό παραλήρημα και απειλές από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Νεκρό 11μηνο βρέφος στο φράγμα του Αλιάκμονα. Φέρεται να το πέταξε 29χρονη μητέρα του που συνελήφθη. Δεν σκότωσε το παιδί της και δεν ξέρει τι έγινε, υποστηρίζει. Ατελείωτο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία. Νέα πλήγματα με drones και πυράβλους στο Κίεβο. Δύο μέρες πριν την επίσημη υποβολή, απέσυρε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές ο Μάριος Ηλιάδης. Σε εφαρμογή σχετική νομοθεσία για τον εθνικό κατώτατο μισθό. Επηρεάζει 80.000 περίπου εργαζόμενους. Απόψε στις 8 και 10.